Ο Γιωβάνοβιτς εκτελεί και πάλι το νέο κόρνερ. Έχουν προωθηθεί πολύ εκεί για την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος από κοντά η μπάλα περνάει out. Μετσιμπόνας μέσα στην περιοχή ο Ντασίλβα. Θέλει να βρει ένα στήριγμα. Είναι τρεις παίκτες της έδεσας. Το σουτ στην κίνηση απευθείας από τον Στόικα. Πολύ καλό. Γρήγορα η Λάρισα στην αντεπίθεση με τον Στόικα τώρα. Ακόμα πιο δεξιά για τον Μήλος μέσα στην περιοχή αυτός. Παράλληλη σέντρα ο Ταλικριάδης. Η μπάλα είναι out. Από τον Γιώργο τον Κωστή μες στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα τρέχει ο Παπαδόπουλος από κοντά. Η μπάλα πάνω στον Κολομητρούση. Δεν έχει περάσει τη γραμμή. Ο Γεωργίου μπλοκάρει. Η μεγάλη ευκαιρία στο 40 για τον Ηρακλή να ανοίξει το σκορ. Ωραία ενέργεια από τον νεαρό. Γυρίζει στον Κωστή. Αυτός θα κάνει από εκεί τη σέντρα τώρα. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Πετσάνοβιτς. Ο Παπαδόπουλος στην περιοχή γυρίζει. Η μπάλα βγαίνει στον Πετσάνοβιτς. Από κοντά πλασάρι γκολ. 1-0 ο Μιρτσέκης είναι. Ναι, αφού ο Πετσάνοβιτς γύρισε από τη γραμμή τη μικρή περιοχή παράλληλα τη σέντρα. Στο 41 λοιπόν ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ με το Μιρτσέκη, το μεταγραφικό απόκτημα του Δεκεμβρίου. Στην πρώτη εμφάνιση εδώ επίσημα πλέον με τον Ηρακλή και το πρώτο γκολ. 1-0 για τον Ηρακλή. Πλασαριστά ο Μουρατίδης για τον Στόικα. Αυτός κάνει τη σέντρα, ο Κολομητρούς πήρε την κεφαλιά. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για τον Ντασίλβα για τον Τσιμπίνη που κάνει το σουτ, η μπάλα φεύγει out. Η ευκαιρία για τη Λάρισα. Ο Κωστής κάνει ένα άνοιγμα για τον Ξενίδη που κάνει το σουτ στην κίνηση out. Μιτσιμπόνας για τον Ντασίλβα. Αλλάζουν πολλές πάσεις η Λάρισα έξω από την περιοχή του Ταλικριάδη. Ο Νασιάκος τώρα δεξιά είναι ο Μουρατίδης. Κάνει το σουτ ο Ταλικριάδης. Πολύ καλό το σουτ από τον Νασιάκο. Πριν η μπάλα βγει κόρνερ με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Ο Στόικα είναι αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ πλασαριστά για τον Ντασίλβα στην περιοχή και πάλι Στόικα. Που κάνει τη σέντρα για τον Μιτσιμπόνα που θέλει να κάνει το σουτ και το επιχειρεί ο Ταλικριάδης τελικά. Κωστής αλλάζει με τον Θόδη. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Πετσάνοβιτς. Ο Βακαλόπουλος τελικά θα κάνει το σουτ out. Προβίδας είναι έξω στην περιοχή. Αφήνει πίσω για τον Ασιάκο που κάνει το σουτ. Ο Ταλικριάδης χάνει την μπάλα και έρχεται ο Ανατολάκης να πετάξει την μπάλα corner. Για τον Τσακμακίδη έγινε η κόντρα και τώρα ο κύριος Παπαδάκος σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Που βρίσκει τον Ηρακλή να κερδίζει 1-0 τη Λάρισα με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Νίκου Μιρτσέκη. Παίρνοντας τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, ο Ηρακλής ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πινάκα.